Γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μία πτήση στο Explain, η οποία θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι η προετοιμασία της πτήσης. Το δεύτερο μέρος θα είναι η εκκίνηση της πτήσης από κατάσταση cold and dark, η αναχώρηση μέχρι το τελικό ύψος πτήσης. Το τρίτο μέρος θα είναι από το τελικό ύψος πτήσης θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση και θα τελειώσουμε την πτήση ασφαλίζοντας το αεροπλάνο σε κατάσταση πάλι cold and dark. Η πτήση μας θα έχει τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Διαγορά στη Ρόδο και θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος της Flight Factor Airbus A350-900. Σήμερα που θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος θα δούμε τη σχεδίαση της πτήσης με τη χρήση του SimBrief και του SkyVector. Αναλυτικά θα τα δούμε αυτά επί το έργο. Τη δημιουργία χαρτών αεροδρομίων αναχώρησης και άφιξης για να μπορούμε να τους βλέπουμε εντός του αεροπλάνου και τη δημιουργία SID και STAR για την είσοδο στο FMC του αεροπλάνου, το οποίο ως γνωστό δεν έχει τη διαδικασία, δεν έχει τη δυνατότητα για FMC του FMC να τοποθετεί αυτόματα SID και STAR. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πως θα σχεδιάσουμε την πτήση μας στο SimBrief. Το SimBrief είναι ένα online εργαλείο το οποίο είναι πλήρες, είναι εντελώς δωρεάν για τη χρήση του και μας βοηθάει να κάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό της πτήσης. Θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του αμέσως τώρα. Λοιπόν, να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο είναι σαν μια online έκδοση περίπου του PFPX για όσους γνωρίζουν PFPX, σωστά το λέω, ναι, για όσους γνωρίζουν από το χώρο του FSX. Λοιπόν, έχουμε κάνει login και εδώ είναι το option μας και θα ξεκινήσουμε τώρα το σχεδιασμό της πτήσης. Πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της πτήσης μπορούμε να τοποθετήσουμε, να δημιουργήσουμε το στόλο μας, My Fleet. Πηγαίνοντας εδώ, έχω κάνει save κάποια airframes. Το συγκεκριμένο airframe που θα πετάξουμε δεν το έχω σωσμένο και ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει στην database A350. Αλλά θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα πάμε στο Dispatch My Flight Plan και θα πάμε New Flight. Εδώ θα ξεκινήσουμε και θα βάζουμε τα στοιχεία της πτήσης. Παράδειγμα, η Aegean είναι η πτήση, ας πούμε ότι είναι η πτήση 1015. Το αεροδρόμιο αναχώρησης είπαμε είναι η Θεσσαλονίκη Lima Golf, Lima Golf Tango Sierra, και το αεροδρόμιο εύξης είναι το Lima Golf Romeo Papa. Αυτόματα θα μας βάλει το Alternate, το οποίο αν εμείς δεν θέλουμε παράδειγμα να πάμε στην Τουρκία μπορούμε να πούμε παράδειγμα θα είναι το Lima Golf Alpha Victor Venizelos. Εδώ μας έχει τα σημεία της πτήσης, τα στοιχεία της πτήσης, την ημερομηνία, ώρα και τα λοιπά που μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και τώρα πηγαίνουμε στο αεροσκάφος. Στην database, όπως είπαμε, δεν υπάρχει το Airbus 359 που είναι το αντίστοιχο με το Airbus 3, που είναι ο ICAO, ο κωδικός, το Airbus A350-900. Ανταυτού, το πιο κοντινό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το Airbus
333. Airbus 330-300. Εδώ αυτόματα θα αυτό υπολογίζει στο background όλα τα στοιχεία της πτήσης. Εδώ μας δίνει δυνατότητα για περισσότερα options. Το climb profile είναι 250 έως τα 10.000 πόδια, 300 από εκεί και πάνω, 0.8 Mach πάνω από τα 26.000 πόδια. CI που είναι το cost index, εδώ είναι auto, θα μας το υπολογίσει, θα το βρούμε μετά, αυτό θα μας το έχει στο report, θα μας βγάλει στο τέλος. Αντίστοιχα το descent profile, το fuel factor αυτό το αφήνουμε στο P00, έχει να κάνει με το αν καίει περισσότερο ή λιγότερο από το κανονικό. Registration, μπορεί να αλλάξουμε παράδειγμα σε Sierra X-Ray. Delta Victor X-Ray, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και πάνω στο αεροπλάνο. Aegean 615 που είναι ο δικός μου κωδικός, call sign κτλ. Μπορούμε να συμπληρώσουμε. Optional entries, time and route έχει υπολογιστεί αυτόματα, runway έχει υπολογιστεί βάση του αυτή τη στιγμή των στοιχείων. Εμείς ας πούμε θα πούμε ότι θα πηγηθούμε από το 16, προσγείωση στον 25, η χρόνη για τάξη και τα λοιπά, extra fuel αν χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο, altitude auto, passengers auto θα μας βγάζει αυτόματα, cargo μας βγάζει 0, ας πούμε εμείς θα πάρουμε και 3 τόνους φορτίο, zero fuel weight automatic, αν γνωρίζουμε μπορούμε να το βάλουμε, το όνομά μου, pilot ID κτλ. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει αυτό ένα route αυτόματα, το οποίο θα πατήσουμε analyze route και θα μας πει ότι το route είναι valid με το Iraq 1512 που είναι το τελευταίο αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Route distance είναι 361 μίλια συν 4,8%. Τώρα για το Iraq, εγώ συγκεκριμένα έχω αγοράσει το ERAC της Navigraph, αυτό χρησιμοποιώ, και το οποίο το με αυτό μπορώ να χρησιμοποιώ το τελευταίο ERAC. Για όσους δεν ξέρουν, το ERAC είναι ουσιαστικά η database των FMS, τα σημεία δηλαδή, όλα περασμένα όπως είναι σωστά με τους διαδρόμους, διαδικασίες κτλ. Αν κάποιος δεν έχει κάποιο ERAC αγορασμένο από την Navigraph, θα χρησιμοποιήσει το default που είναι 17,3, το 17, το 10, σύγνωση του, είναι το 1403, το οποίο είναι λίγο παλιό βέβαια, αλλά τις περισσότερες φορές κάνει. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε τελειώσει με ουσιαστικά με το σχεδιασμό της πτήσης. Εδώ έχουν κάποια άλλα σημεία που μπορούμε να, αν θέλουμε, NOTAMs, το οποίο θα μας γεμίσει το υλικό report με πολλές σελίδες που δεν θα χρειαστούμε, το είδος των χαρτών κτλ. Το report, το layout είναι το Lido, είναι το ίδιο που χρησιμοποιεί η Lufthansa. Μονάδες μέτρησης σε κιλά, contingency fuel auto, reserve fuel auto. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε εδώ μπορούμε να πατήσουμε Save Flight και αυτόματα θα μας σώσει την πτήση για αν θέλουμε να την ξεχασουμπήσουμε ή να πετάξουμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τα στοιχεία της, μπορούμε να αλλάξουμε τις ώρες και τα λοιπά. Όπως και θα κάνουμε. Αφού έχουμε τελειώσει θα πατήσουμε Generate το Flight Plan. OK. Και εδώ θα μας δημιουργήσει το flight plan.
Ωραία, τελείωσα. Εδώ μας δείχνει ουσιαστικά ένα summary όλων αυτών των στοιχείων που έχουμε του flight plan. Μας έχει τα σημεία στο χάρτη και εδώ μας έχει το report, το οποίο θα το δούμε μετά. Τώρα, εδώ εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετάξουμε το α350, το οποίο δεν έχει δυνατότητα ούτε να παίρνει, πέρα από το ότι δεν μπορεί να πάρει SID και STARS, δεν έχει δυνατότητα να περάσει το FMC του αεροδιαδρόμους. Θα πρέπει να περάσει κάθε σημείο ξεχωριστά. Για να αποφύγουμε όλη αυτή τη φασαρία, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε download το FMS για διάφορα DOMS. Θα επιλέξουμε λοιπόν και θα επιλέξουμε να κάνουμε download για το Explain, αυτό το deep που χρησιμοποιεί. Download, μας ζητάει πού, στο Airbus, στο Explain 10, Output Flight Plans, FMS Flight Plans. Κάνουμε save και έχει σωθεί. Θα ανέβουμε πάλι πάνω, αυτό ήταν τέρμα κάτω, και θα ζητήσουμε να μας βγάλει το PDF αρχείο με όλα τα στοιχεία της πτήσης. Αυτό τώρα, αν θέλουμε, μπορούμε να το εκτυπώσουμε, μπορούμε να το έχουμε στον υπολογιστή ανοιχτό να το βλέπουμε. Ας το δούμε λίγο πρόχειρα τι μας λέει. Μας έχει την πτήση εδώ πέρα τα στοιχεία, το αεροσκάφος, τη διαδρομή, το call sign, ώρες απογής προς γης και τα λοιπά, block out, block in, δηλαδή από την ώρα που θα πάμε στο αεροπλάνο τι ώρα θα απογειωθούμε, προσγείωση και το χωροδρόμιο μέχρι το παρκάρισμα, τον τύπο του αεροπλάνου και τα λοιπά, το οποίο είναι λάθος αυτή τη στιγμή, δεν μας, αλλά είπαμε είναι ότι πιο κοντινό μπορούμε να βρούμε. Εδώ πέρα θα έχουμε cost index, μας βγάζει 12, ground distance, air distance και τα λοιπά, average wind 248 από 248-77 κόμβους και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι χρήσιμα. Εδώ έχουμε μας λέει και το alternative εδώ, trip για τη Ρόδο, 6 περίπου τόνους καύσιμου, 1 ώρα, contingency άλλα 5%, άλλα 14 λεπτά, άλλα 1338. Alternate είναι Αθήνα, θα χρειαστούμε άλλα 4.623 κιλά καύσιμο. Και το τελικό reserve για μισή ώρα πτήση 2.134 κιλά. Minimum take-off fuel που πρέπει να έχουμε είναι 14.053, 14.53 κιλά για 2 ώρες και 27 λεπτά πτήσης. Εδώ μας υπολογίζει ότι, παράδειγμα, στην τροχοδρόμηση στη Θεσσαλονίκη θα χρειαστούν 544 κιλά, οπότε το συνολικό βάρος που πρέπει να φορτώσουμε στο αεροσκάφος είναι 14.597. Συνεχίζοντας προς τα κάτω, βλέπουμε κάποια άλλα στοιχεία. Έχει να κάνει με το alternative route, το οποίο θα είναι για το 03 right με track 06, distance 18 direct, flight level 340, Mach 08, 42 λεπτά πτήση, 4 τόνους 623 κιλά το καύσιμο. Routing. Το route εδώ είναι από το 16 Θεσσαλονίκης, direct TSL
στο Θεσσαλονίκη VOR. Uniform November 130 για τα Μεστά, Uniform November 139 για το Λούρος και Λίμα 995 για το Ασίμι. Direct RPG θα δούμε βέβαια, SID και Stars δεν περιλαμβάνονται εδώ, θα τα δούμε μετά αυτά. Εδώ μας έχει το Operational Impacts, αν έχουμε ένα κιλό πάνω βάρους τι διαφορές θα μας έχει στο καύσιμο που θα πρέπει να βάλουμε και όλα τα σχετικά. Και παράδειγμα, αν βάλουμε cost index 0 ή θα βάλουμε cost index 300, τις διαφορές πάλι θα έχουμε στο καύσιμο. Όλοι συνεχίζουμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Εδώ έχουμε το timetable, estimated, scheduled και actual. Εδώ αν το εκτυπώσουμε μπορούμε να σημειώνουμε και όλα στα στοιχεία. Συνεχίζουμε στα βάρη. 257 επιβάτες, 3 τόνους cargo, payload είναι 29,8 τόνους, zero fuel weight 157, maximum 195, fuel 14,6 τόνους, take off weight 172 από 193 μέγιστο, που πρέπει να το ελέγχουμε ότι είμαστε ok, και στο landing weight θα είμαστε 165 τόνους με 187 μέγιστο, από ότι είμαστε ok. Εδώ πέρα, από εδώ και πέρα έχουμε το είναι το flight log που είναι τα στοιχεία από γης, τα σημεία τους, κάθε σημείο που θα περάσουμε με τους διαδρόμους και τα λοιπά, αποστάσεις. Μέχρι την προσγείωση. Εδώ έχουμε, μας βγάζει τις πληροφορίες για τις επικρατούς συνθήκες αέρος. Βέβαια αυτό θα το ξανακάνουμε, θα πετάξουμε για να πάρουμε τις τελευταία στοιχεία. Είναι το επίπεδο, είναι ο άνεμος και είναι και η θερμοκρασία που περιμένουμε να έχει. Climb, top of climb, ύφος, μεστά, ερήμα, top of descent και descent. Εδώ είναι το ICAO flight plan. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, το flight plan, εφόσον παράδειγμα πετάξουμε online, AEVAO και EVATSIM, για να δώσουμε τα στοιχεία όπως ακριβώς τα ζητάει. Τώρα από εκεί και πέρα, dispatch info, δεν έχουμε κάτι άλλο. Sigmets, στοιχεία για τον καιρό. Και διάφορα άλλα, crew alert. Ο χάρτης της διαδρομής, ο χάρτης σημαντικού καιρού. Το πρώτο είναι από flight level 4.50, valid από 0 UTC 27 Νοεμβρίου, και αυτός εδώ είναι από 20, από 2.50 ως 6.30. Okay. Βλέπουμε ανέμους, θα έχουμε αρκετό άνεμο από δυτικές κατευθύνσεις κυρίως, και μας έχει το 3.90 το επίπεδο, το οποίο δεν το πρόσεξα προηγουμένως να το αναφέρω, και εδώ στο σχέδιο της θα δούμε ότι το επίπεδο μας είναι το 3.90. Το οποίο αναφέρεται και εδώ βέβαια ότι είναι το 3.90. Θέλει λίγο αποκωδικοποίηση συγκεκριμένο, αλλά άμα χρησιμοποιήσετε 2-3 φορές μετά θα το συνηθίσετε. Συνεχίζουμε προς τα κάτω, εδώ στον καιρό. Εδώ έχει το vertical profile με τους ανέμους και τα λοιπά που περιμένουμε, και εδώ είναι το τέλος από το document.
Όπως ανέφερα πριν, σχεδιασμό μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Sky Vector. Ουσιαστικά είναι ένας χάρτης online που έχει όλους τους αεροδιαδρόμους, είτε είμαστε σε high που θα χρησιμοποιήσουμε στην πτήση, είτε σε low για πιο πτήσεις χαμηλές, ή για VFR. Σε συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να έχει και άλλους τύπους, ειδικά Αμερική, και άλλους τύπους χαρτών. Εδώ εμείς χρησιμοποιήσουμε το high. Εδώ μπορεί να κάνουμε να δημιουργήσουμε ένα flight plan. Αυτό το flight plan μπορεί να κατεταθεί και όλες, έχει πολλές δυνατότητες, αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να έχουμε μια οπτική και ακριβή απεικόνιση της πτήσης μας πάνω στο πάνω σε ένα χάρτη. Θα βάλουμε το αεροδρόμιο αναχώρησης Θεσσαλονίκη Μακεδονία, τον αναγνωρίζει. Λίμα Γκολφ Ρώμεο Πάπα Ρόδος Διαγόρας, μας έβγαλε τη διαδρομή. Όπως είπαμε, εμείς θα πετάξουμε Μαχ 080 στα 39.000 πόδια. Και θα πάρουμε από εδώ το flight plan, κάνουμε copy και paste, και όπως θα πάμε τώρα εδώ θα κάνουμε zoom in. Μας έχει ακριβώς τα σημεία της διασταυρώσης και τα λοιπά. Εδώ παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε και εμείς παράδειγμα να προσθέσουμε άλλα σημεία αν κάτι χρειαζόμαστε, διαφωνούμε με τα συγκεκριμένα. Και εδώ μας έχει κιόλας και την πέρασε αυτόματα την ασημή 2S, μας λέει και distance, όλα τα στοιχεία θα κάνουμε και χρόνος. Η 2F δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα το δούμε τώρα αυτό παρακάτω. Λοιπόν, εδώ για το συγκεκριμένο, σε κάποια, αν παράδειγμα πάμε στο αεροδρόμιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το link αυτό και να δούμε περισσότερα στοιχεία θα μας βγάλει για το αεροδρόμιο. Στα αμερικάνικα αεροδρόμια των ΗΠΑ έχει και όλες τις διαδικασίες SID, stars, arrivals, departures, τα πάντα updated. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το μαζί μας ως βοηθητικό. Τώρα θα πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τις πώς θα δημιουργήσουμε τους χάρτες και το αεροδρόμιο αναχώρησης και άφιξης. Ψάχνοντας εννοείται στο Google μπορούμε να βρούμε τους χάρτες. Θα δούμε εδώ λίγο. Είναι οι γνωστοί χάρτες της Jeppesen. Το αεροπλάνο, για να μπορέσει να διαβάσει τα χάρτες, πρέπει να βρούμε χάρτες της Jeppesen. Μπορεί η χάρτη αυτή να είναι λίγο παλή, αλλά τώρα έτσι για τη χρήση μας, για να δούμε τη λειτουργία, θα τους χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο, πώς μας δημιουργεί το συγκεκριμένο utility που έχει το αεροπλάνο. Είναι στο φάκελο του αεροπλάνου, στο charts, στο folder charts. Έχει δύο utility, το οποίο είναι σε JavaScript. Εννοείται ότι έχει και εδώ ένα how to για το πως γίνεται. Θα πρέπει να έχουμε το Java Runtime Installed
στο σύστημά μας. Για να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε. Εγώ τρέχω σε ένα σύστημα Linux, οπότε ο τρόπος για να τρέξουμε εδώ το αντίστοιχο είναι και για το και για όλα τα άλλα διαστήματα, είτε Mac είτε Windows. Θα πάμε, θα ανοίξουμε το command line ή το terminal. Ανοίξω ένα καινούριο, θα δούμε την αρχή. Και εδώ πέρα θα γράψουμε cd, βάζουμε κεφαλαία cd, θα ρίξουμε το folder εδώ μέσα, charts, για να πάρει τη διεύθυνση. Και τώρα είμαστε στους χάρτες. Λοιπόν, εδώ έχει δύο utility. Ένα είναι PDF 2 PNG, του PD, είναι, συγγνώμη, είναι PDF του PNG jar, και το άλλο είναι PDF του PNG HD jar. Η διαφορά είναι το HD δημιουργεί μεγαλύτερα αρχεία, το οποίο είναι βέβαια και πιο ευκρινή. Τώρα αν κάποιος δεν έχει καλό υπολογιστή, δυνατό να μπορέσει να τα φορτώνει, το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα, και τα HD μπορεί να δοκιμάσει και με το ένα και με το άλλο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα HD. Για να το κάνουμε αυτό, το μοναδικό πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε σώσει τους χάρτες μέσα εδώ σε αυτό το folder, όλους τους χάρτες, δηλαδή τα αυτό του είδους τα αρχεία που είναι όλοι οι χάρτες σε ένα αρχείο, απλά με τις ονομασίες του ICAO. Περισσότερο λόγος είναι γιατί θα δημιουργηθούν δύο folder με αυτά τα αρχεία, με όλα τα αρχεία μέσα, σαν ξεχωριστές φωτογραφίες, το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σύρουμε το PDF του PNG HD εδώ μέσα. Η εντολή θα πατήσουμε Enter. Αυτό βρήκε Θεσσαλονίκη και αρχίζει και δημιουργεί, θέλει η ώρα, θα αρχίσει να δημιουργήσει σιγά σιγά τα αρχεία. Μετά, αφού δημιουργεί τα αρχεία, εδώ βλέπουμε ότι αρχίζει και δημιουργεί σιγά σιγά PNG αρχεία, που είναι αρχαία εικόνας. Στο τέλος, μόλις τελειώσει, θα δημιουργήσει ένα folder και θα τοποθετήσει όλα εκεί μέσα. Το folder αυτό θα έχει το όνομα του αρχικού αρχείου, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχει το αρχικό αρχείο να έχει τη σωστή το κωδικό. Ώστε αυτό έγινε και συνεχίζει τώρα με το έκανε για τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει για τη Ρόδο, ή το αντίστροφο τώρα έγινε. Θα τελειώσει και θα το δούμε. Μέσα στο α350, όταν φορτώνουμε θέλω να φορτώσουμε τους χάρτες, δείχνει μια κατάσταση, έχει ένα κατάλογο με όλα τα folders με τα ονόματα που είναι εδώ. Γι' αυτό πρέπει να είναι σωστή η ονομασία τους, για να μπορούμε να τα βρίσκουμε μέσα στο αεροπλάνο. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο πως θα γίνει αυτό. Ωραία, τελείωσε. Έχουμε τώρα πλέον δύο folders, Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να δούμε και εδώ τις εικόνες, παράδειγμα το αεροδρόμιο. Να δούμε και την ποιότητα, που είναι αρκετά καλή της εικόνας. Ας το βάλουμε αυτό. Χρειαζόμαστε πλέον διαδικασία, παράδειγμα στα 16, βλέπουμε είναι πολύ καλή εικόνα. Και επίσης της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, για να δούμε λίγο και της Ρόδου αν βγήκαν καλά τα αρχεία. Ας δούμε εδώ μία διαδικασία τυχαία. Βλέπουμε είναι καθαρά, φαίνουν τα αρχεία.
και ο Χάτης αεροδρομίου. Τώρα εδώ φαίνεται έχει ένα μαύρο το οποίο δεν γνωρίζει γιατί δεν, γιατί, για ποιο λόγο είναι. Μας δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν μας δείχνει τον μπράβο τροχόδρομο, αλλά μπορούμε να το δούμε στο επόμενο. Ωραία. Είδαμε λοιπόν και πώς δημιουργούμε και τα αρχεία και, τα, και τους χάρτες για να μπορούμε να τους φορτώσουμε μέσα στο αεροσκάφος. Τώρα, το επόμενο πράγμα είναι να δημιουργήσουμε τα seed και stars για να μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και αυτά μέσα στο αεροπλάνο για να μπορούμε να κάνουμε όλη την πτήση μας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο, κάτι άλλο, παράδειγμα το XFMC. Λοιπόν, υπάρχει ένα utility το οποίο, ας πάμε λίγο να το βρούμε στο Explain Forums. IPware Support. Τα έχω κάνει μεγάλα για να είναι σίγουρο ότι θα γραφτούν καλά. Εδώ στο πρώτο είναι ένα walkaround script to generate SID stars FMS to be loaded in Alpha 350 FMS. Λοιπόν, είδατε περίπου που μπορείτε να το βρείτε αυτό. Εδώ έχει διάφορα, μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς χρειάζεται. Χρειάζεται για να σημαίνει την γλώσσα Python 2.7 ή νωρίτερα, το 3 δεν λειτουργεί. Για να νομίζω έχει διάφορα στοιχεία. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Θα πρέπει να γράψουμε αυτό το κωδικό στο terminal ή στο command line αντίστοιχα. Ανοίγω ένα. Θα πρέπει να είμαστε όμως στο αυτό το αποθηκεύουμε το αρχείο, συγγνώμη δεν το είπα αυτό, το αποθηκεύουμε στο root directory του explain. Εγώ έχω, το έχω ονομάσει, η ονομασία αυτή δεν μας πειράζει τίποτα, σε κάτι πιο απλό, SID και stars PY, είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε στο terminal, στο command line όπως είπαμε, θα κάνουμε CD στο explain. Και τώρα εδώ αυτό που θα γράψουμε θα είναι Python, για να καταλάβει το σύστημά μας ότι θέλουμε να εκτελέσουμε ένα αρχείο Python. Όπως το έχουμε το ονομάσει το αρχείο σε SID Pavla stars.py και όπως μας λέει εδώ πέρα roots και ICAO codes. Roots και τους κωδικούς ICAO του των δύο αεροδρομίων. Λίμα Golf Tango Sierra, Λίμα Golf Romeo Papa. Α, έχουμε ένα πρόβλημα. Not set file, not directory. Οκ. Έχουμε μια ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει. Κάνουμε και debugging. List. Ωραία. Όχι, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Να μην ψηφίσω κάτι λάθος. Για να είμαστε πιο σωστοί, το κάνουμε Python.
Ρίξουμε το αρχείο εδώ μέσα. Roots, Lima Golf Tango Sierra, Lima Golf RP. Ναι. Προφανώς κάτι. Α, ήταν SIDs και Stars. Το S ξέχασα. Οκ. Έχει δημιουργηθεί ήδη. Ας πάμε να το δούμε. Ωραία, θέλω να εισφράς. Στο Explain Output FMS Plans πλέον έχουμε δύο καινούργια directory. Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Και εδώ πέρα έχουμε τις SID σωσμένες στην κάθε μία ως flight plan που μπορεί να διαβάσει το explain και μπορούν να μπουν ως SIDs ή star. Εδώ βλέπουμε παράδειγμα, μια διευκρίνηση, διαβάστε λίγο για το εδώ πέρα για, ακριβώς γιατί εγώ έχω βάλει και τα δύο, και SID και star να κατεβάσει, να φτιάξει FMS plans, ενώ μπορούμε να γίνει μόνο SID ή μόνο stars. Λοιπόν, παράδειγμα, Λεκπο. Το ανοίγουμε και έχει τα σημεία τα οποία διαβάζει το explain, μικρο, Λεκπο κτλ. Για να τις SID και τις star. Λοιπόν, αυτό τελειώνει και το μέρος πρώτο αυτού του βίντεο. Θα, στο δεύτερο μέρος θα συνεχίσουμε στο explain πλέον. Έχουμε ήδη κάνει την προετοιμασία μας. Θα ξεκινήσουμε από το explain, cold and dark, να όλη τη διαδικασία από το, την εισαγωγή των στοιχείων, την προετοιμασία του αεροσκάφους, την απογείωση, μέχρι και το φτάνοντας στο ύψος πτήσης, flight level 390. Γεια σας!